Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη αυτή με ένα θέμα που αφορά το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και εσάς προσωπικά. Ο κύριος Βαρουφάκης στη Βουλή αλλά και στη συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής σας στοχοποιεί, αλλά και τον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι ενεργήσατε προς όφελος εγχώριων επιχειρηματικών συμφερόντων αλλά και της τσεχικής μαφίας σε σχέση με τη σύμβαση για τα λεγόμενα φρουτάκια. Επισήμως λέγονται παιγνιομηχανήματα, αλλά ο κόσμος τα ξέρει ως φρουτάκια. Να υπενθυμίσω λίγο τι έγινε. Το 2013, επί κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, το ελληνικό δημόσιο, με υπουργό οικονομικών τότε, τον κύριο Στουρνάρα, πουλάει σε εξευτελιστική πράγματι τιμή, μέσω τα ΙΠΕΔ, στον ΟΠΑΠ, μια υγιή έως τότε επιχείρηση, με μεικτά έσοδα προφόρων 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε εταιρικό σχήμα που συμμετείχαν Τσέχοι επενδυτές μαζί με Έλληνες επενδυτές και συγκεκριμένα τον κύριο Μελισσανίδη και τον κύριο Καπελούζο, οι οποίοι και οι δύο ήταν στεναροί υποστηριχτές της κυβέρνησης τότε του κυρίου Σαμαρά. Το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ και οι δύο αρμόδιοι υπουργοί οικονομικών, ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Τσακαλώτος, αυστηροποίησαν το πλαίσιο λειτουργίες αυτών των μηχανωμάτων και καθίστησαν πιο δυσχερή την επένδυση, λέει ο κύριος Βαρουφάκης, για τον ΟΠΑΠ. Ωστόσο, λίγο καιρό αργότερα, ισχυρίζεται ο κύριος Βαρουφάκης, ανατράπηκε η απόφαση των δύο τότε υπουργών οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ και εμφανίστηκε ένας νέος νόμος, μια νέα νομοθεσία, ένας νέος τρόπος λειτουργίας, ο οποίος εισαγωγικά, κατά τον κύριο Βαρουφάκη, ήταν κομμένος και ραμμένος στις επιθυμίες του ΟΠΑΠ. Θα ήθελα την απάντησή σας. Καταρχήν, κάνετε πολύ καλά που θυμήσατε το ιστορικό, γιατί μου θύμισε και εμένα κάτι, ότι στη δεκαετία του 2000, όταν ήταν 2006-2007, όταν άρχισε η ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ, είχα προτείνει τότε, αντί να ιδιωτικοποιηθεί ο ΟΠΑΠ, οι μετοχές του, να δοθούν στο τότε ΙΚΑ, σημερινό ΕΦΚΑ, έναντι χρεών που έχει το δημόσιο για την κοινωνική ασφάλιση. Δηλαδή, οι μετοχές του ΟΠΑΠ να είναι στα ασφαλιστικά ταμεία και ό,τι μέρισμα προκύπτει να το παίρνουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Τότε μου είχε επιτεθεί κάποιοι από την αριστερά ότι αφού έχουμε σταθερά κρατικά ομόλογα, τι θέλουμε τις μετοχές. Τα ομόλογα τραγικό. Τραγικό. Ναι. Θέλω να πω, δηλαδή, έχει ένα ιστορικό ΟΠΑΠ ακριβώς γιατί το πρότεινα, διότι η κυβέρνηση θέλει να το πουλήσει. Εν τω μεταξύ, ο ΟΠΑΠ είναι σίγουρα μηχανή κερδών είναι. Τώρα, αναλαμβάνουμε κυβέρνηση εμείς. Βρίσκουμε μπροστά μας όλες αυτές τις συμβάσεις. Εμείς θέλουμε να περιορίσουμε τον τζόγο, έτσι κι αλλιώς και τα φρουτάκια. Και κρεμεί να γίνει ένας κανονισμός από την Επιτροπή Παιγνίων, η οποία είναι εξάρτητη αρχή. Δυστυχώς ο Υπουργός Οικονομικών τότε, ο κ. Βαρουφάκης, αντί να κάνει ένα διάλογο όπως απαιτούσε και ο νόμος, αλλά και αντικειμενικά, έχει μια δύσκολη αγορά, δεν είναι εύκολη αγορά. Ο τζόγος, έχει τον ΟΠΑΠ, έχει καζίνο, έχει παράνομο τζόγο, έχει. Και μια σύμβαση η οποία δέσμευε την κυβέρνηση. Βέβαια. Μα το πρώτο που εξετάσαμε, αν μπορούσαμε να την κυρώσουμε τη σύμβαση. Ακριβώς. Γιατί δέσμευε, μάλιστα υπήρχε από ό,τι αποκαλύφθηκαν μυστικά άρθρα. Είδαμε ότι ήταν πρόβλημα. Αντί λοιπόν να κάνει μια προσπάθεια να βρεθεί να γίνει ένα κανονισμό, ο οποίο να κάνουμε τον περιορισμό, αλλά μην έχουμε άλλα προβλήματα, έκανε αυθαιρέτησε και έναντι τη κυβέρνηση. Το ομολόγησε και ο ίδιο. Εγώ λέει έκανα, εγώ έκανα. Έκανε λοιπόν ένα κανονισμό τον Ιούνιο του 2015. Τι ακολουθεί μετά, κατά τον κύριο Βαρουφάκη, σε μια βραδιά ανατράπηκε ο περιβόητος κανονισμός του. Ψέματα. Με παρέμβαση δικιά σας που δεν ήσασταν και αρμόδιος υπουργός τότε. Δεν ήμουν αρμόδιος, αλλά ούτε για το θέμα. Αλλά η κυβέρνηση, εγώ την αντιμετωπίζω ως συλλογική ευθύνη, είτε είμαστε υπεύθυνοι σε ένα τομέα, είτε δεν είμαστε. Εφόσον δεχόμαστε κακόβουλες επιθέσεις και διαστρεβλώσεις, όχι κριτική, η κριτική είναι θεμητή. Αυτό που έγινε λοιπόν μετά είναι το εξής. Ναι, μεν πήραμε συγχαρητήρια από τους καζινάδες, τους άρεσε ο κανονισμός, αλλά ο ΠΑΠ έκανε αγωγή προσφυγή στη διεθνή διαιτησία όπως πρέπει να συμβάσει του. Α, δεν αντιδράσανε οι καζινάδες. Οι καζινάδες τους άρεσε ο πρώτος. Τους άρεσε κιόλας. Ο νόμος του κυρίου που είχε επεξεργαστεί το Υπουργείο Οικονομικών τότε. Είναι επί κυρίου Βαρουφάκη. Μάλιστα. Ο ΠΑΠ λοιπόν κάνει προσφυγή στη διεθνή διαιτησία. Ζητάει αποζημίωση από το δημόσιο 1,2 δις.
και φανταστείτε στην κατάσταση. Μιλάμε για Ιούνιο του 2015. Δηλαδή είχαμε το πρόβλημα του πολέμου με τους δανειστές. Είμαστε όλοι μέσα στο τυφόν αυτόν. Μας πρέπει και αυτό το πρόβλημα. Μου λέει ο Πρωθυπουργός, στην αντιπροεδρία δηλαδή, δείτε το θέμα, τι μπορεί να γίνει. Εγώ ως αντιπρόεδρος έκανα μία επιτροπή, ζήτησα νομικούς από το νομικό συμβούλιο του κράτους, από τη γραμματεία της κυβέρνησης και ανεξάρτητους νομικούς έβαλα, με το ερώτημα, μπορούμε να τροποποιήσουμε τη σύμβαση του ΟΠΑΠ. Άρα εμπλακήκατε ως αντιπρόεδρος. Για να μαζεύω τις μπάλες. Και αυτή είναι η δουλειά του αντιπρόεδρου. Έβγαιναν άρα που λέμε στο πρόσωπο. Και να πάθουμε ζημιά. Δεύτερο ερώτημα, έχει τύχει η προσφυγή του ΟΠΑΠ. Διότι ο κ. Βαρουφάκης τα ξέρει όλα και αποφάνθηκε ότι δεν ήταν σοβαρή η προσφυγή. Η απάντηση λοιπόν των νομικών ήταν ότι ο ΟΠΑΠ έχει μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει είτε εν όλο είτε εν μέρη. Με βάση λοιπόν αυτό, έγινε μετά μία προσπάθεια, μία διαπραγμάτευση με όλους τους φορείς της αγοράς, με στόχο να υπάρξει μία διαθέτηση όλης της αγοράς και για τα καζίνο και για τον ΟΠΑΠ και για το διαδικτυακό τζόγο. Και από αυτή την διαδικασία προέκυψε όχι σε μια βραδιά, ο ψευδός λέει ο κ. Βαρουφάκης, σε 16 μήνες. Δηλαδή τον Οκτώβριο του 2016 υπήρξε ο νέος κανονισμός. Ο οποίος δεν ικανοποιούσε πάλι τη γύρω στον ΟΠΑΠ, αλλά τον απέτρεψε να συνεχίσει την αγωγή, διότι έκρινε ότι με τον νέο κανονισμό, εάν πήγαινε στην διεθνή διαδικασία, δεν ήταν βέβαιο ότι θα κέρδιζε. Άρα υπήρχε μετά κάποια ομαλότητα, στο πω έτσι. Ναι. Αυτό είναι το ιστορικό. Ναι, άρα υπάρχουν σειρά, αυτά τα έχω καταγράψει στην επιστολή που έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, διότι δεν ήμουν εκείνη τη μέρα που μίλησε στη Βουλή και είναι κατηγορημένα στα πρακτικά της Βουλής. Απλώς, ξέρετε, έχει εμπλαγεί και η εφημερίδα των συντεχνών, εφημερίδα που πρόσθεται στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, η οποία εφημερίδα με άρθρο της λέει ότι αντίθετα με αυτά που ισχυριστήκατε ότι ήταν αυστηρός και ο νέος κανονισμός, εισαγωγικά βάζοντας από το άρθρο της ΕΦΣΥΝ, ο νέος κανονισμός όχι μόνο δεν ήταν αυστηρός, αλλά ήταν κομμένος και ραμμένος στις επιθυμίες του ΟΠΑΠ. Τι απαντάτε σε αυτό? Εντάξει, η εφημερίδα συγκεκριμένη γενικά έχει βοηθήσει όχι την κυβέρνηση, έχει βοηθήσει την αλήθεια και την διερεύνηση των θεμάτων αυτών. Δεν έχω να σχολιάσω, είναι άποψη του δημοσιογράφου. Ξέρεις, όταν κάνεις μια διαπραγμάτευση, όπως είπα, και έχεις αυτούς τους ογκόληθους, ο ένας είναι ο ΟΠΑΠ, ο άλλος είναι τα καζίνο. Και τα διαδικτυακά είναι αυτό. Και κυρίως έχει τον παράνομο τζόγο που το υποτιμούμε. Όποιος θέλει να ασχοληθεί για τζόγο στην Ελλάδα, πριν πάει σε ΟΠΑΠ και καζίνο, πρέπει να δει τι γίνεται με τον παράνομο τζόγο. Έτσι. Εγώ, όπως είπατε, δεν ήμουν ο χειριστής του θέματος, αλλά είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η κυβέρνηση και όσοι το χειρίστηκαν, μέσα από αυτή τη μακρά διαπραγμάτευση και πριν από όλα η ίδια Επιτροπή Παιχνιών, προσπάθησε να βρει ισορροπίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δυστυχώς, από ό,τι φαντάζομαι, ακόμα και μια κυβέρνηση αριστεράς, όταν διαχειρίζεται πράγματα στον καπιταλισμό, βρίσκεται σε συμπληγάδες τεραστίων οικονομικών συμφερόντων. Και πρέπει να βρει κάποια μέση λύση, φαντάζομαι. Ναι. Και όταν, ιδιαίτερα όταν μια σύμβαση ήταν δεσμευτική. Βεβαίως πάντα στη βάση αρχών. Προφανώς. Αλλά ιδιαίτερα όταν έχεις μια σύμβαση που ήταν δεσμευτική. Επομένως, μάλιστα λένε ότι είχαν δεμένους σχεδόν. Άρα δεν έχω να σχολιάσω. Αυτή είναι η άποψη του δημοσιογράφου. Εγώ απλώς, εφόσον κάποιος θέλει να ασχοληθεί, η παρότηση είναι να ασχοληθεί ολοκληρωμένα με αυτό το τοπίο που λέγεται τζόγος και να, κάποτε πρέπει να το δούμε και πιο σοβαρά, διότι όντως απασχολεί την κοινωνία και είναι πληγή για την κοινωνία ο παράνομος τζόγος αλλά και συνολικά ο τζόγος. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία βέβαια εκμεταλλεύτηκε όλη αυτή την υπόθεση, έκανε και ανακοίνωση στο οποίο ενέπλεξε όχι μόνο εσάς, το ΣΥΡΙΖΑ γενικώς σε επιχειρηματικά συμφέροντα, η Νέα Δημοκρατία, και μάλιστα σας προέτρεψε να κινηθείτε δικαστικά, αν έχετε δίκιο, κατά του κύριου Βαρουφάκη. Τι απαντάτε? Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Ο κανονισμός που λέγαμε πριν, που είναι το επίδικο θέμα και απασχολούσε και τον κύριο Βαρουφάκη, ο κανονισμός δηλαδή που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ τον Οκτώβριο του 2016, υπενθυμίζω, αυτός ο κανονισμός ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και ακόμα και εγώ το έχω ξεχάσει. Το μόνο που δεν ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 19. Για τυπικούς λόγους, όχι λόγω περιεχομένου. Έτσι. Αφού ακυρώθηκε λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είχε όλη τη δυνατότητα να το αλλάξει το κανονισμό. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία? Επικύρωσε με υπουργική απόφαση του κ. Σταϊκού τον ίδιο κανονισμό. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό το μέγεθος της υποκρισίας και της ανευθυνότητας. Αφού εγκαλεί εμένα
για ένα κανονισμό το οποίο η ίδια επικυρώνει για να τεθεί σε εφαρμογή. Το ίδιο δείχνει και τον πολιτικαντισμό του κ. Βαρουφάκη. Όλα αυτά τα είπε διότι κόπτεται για τον τζόγο. Μα ακυρώθηκε ο κακός κανονισμός. Έκανε τότε κάποια ερώτηση στη βιβλία ο κ. Βαρουφάκης, έκανε κάποια κινητοποίηση, έθεσε καν το θέμα. Επομένως, ο επίλογος είναι όντως αποκαλυπτικός, ότι εδώ είχαμε μία επικοινωνιακή φούσκα, μία σκόνη, μία πολιτική θορύβου, όπως το λέω εγώ, να δημιουργηθεί θόρυβος για να πληγεί ο αντίπαλος, όπου εδώ είναι περισσότερο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω η δική μου στοχοποίηση, μάλλον ήθελε να κάνει με τον αντιπρόεδρο, δεν του ήταν αρκετός ο υπουργός. Οπότε έτσι είναι πλάκι το δικό μου όνομα. Βεβαίως, εγώ δεν μετανιώνω καθόλου που απάντησα με όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και τα γεγονότα, διότι να πω και κάτι τελικό. Έχω υποστηρίξει και υποστηρίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει φοβηθεί τίποτα, μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ υποτιμάει την εμπειρία του. Η εμπειρία μας είναι το όπλο μας. Όχι επειδή τα κάναμε όλα καλά, αλλά ακόμα και εκεί που υπήρξαν προβλήματα, η εμπειρία του πώς χειριστήκαμε τα προβλήματα, αν κάναμε λάθη, και μιλάω γενικότερα, πού κάναμε και γιατί τα κάναμε. Όλο αυτό είναι πρώτη ύλη για μια επόμενη, ας πούμε, διακυβέρνηση από την αριστερά. Και γι' αυτό είμαι υπέρ των απολογισμών. Δηλαδή, όποιος χειρίστηκε θέματα, πρέπει να κάτσει να καταγράψει την εμπειρία του ως μια βοήθεια για τους επόμενους. Διότι, επομένως, με αυτή την έννοια θεώρησα και θεωρώ και αυτό το επεισόδιο, ας πούμε, κάτι το οποίο εμείς δεν έχουμε φοβηθεί τίποτα. Σκέφτομαι, κάποιος ρομαντικός θα ζητούσε και συγγνώμη για αυτά που έγιναν μετά από αυτά που είπαμε. Και από τη Νέα Δημοκρατία, δύο ανακοινώσεις έβγαλε εναντίον μου, και για τον κύριο Βαρουφάκη που έφτασε να μιλάει για μαφία. Ναι, ναι, ήταν πολύ χοντρή. Και πρέπει να πω σε αυτό, να αφήσουμε ένα υστερόγραφο εδώ. Οι νομικοί που είδαν τις δηλώσεις του κύριου Βαρουφάκη μου έχουν πει ότι είναι ποινικά κολάσιμες. Είναι συκοφαντία αυτό που είπε. Επομένως, άρα δεν θα προχωρήσετε σε δικαστική δίωξη, φαντάζομαι. Πώς το λένε οι νομικοί, διατηρώ όλα τα νόμιμα δικαιώματά μου. Έτσι. Ωραία. Ας πάμε τώρα στην εικόνα της ελληνικής οικονομίας, αλλάζοντας θέμα, που είναι ιδιαίτερη ζωφερή. Με τα συνεχόμενα lockdown, έχουμε φτάσει σε μια πρωτόγνωρη καταβύθιση του ΑΕΠ. Ένα από τα στοιχεία που είναι πολύ αποκαλυπτικό είναι η μείωση των εταιρικών φόρων φέτος κατά 50%. Κύριε Δραγασάκη, είναι δικαιολογημένη η οικονομική κρίση λόγω της πανδημίας και μάλιστα, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, ότι η εικόνα της ελληνικής οικονομίας με δεδομένα τα lockdown είναι πάρα πολύ καλή. Είναι καλή, μάλλον όχι πάρα πολύ καλή. Η ύφεση ήταν αναπόφευκτη. Το μέγεθός της έχει να κάνει με την πολιτική της κυβέρνησης. Να απαντήσω με ένα αριθμό. Σύμφωνα με μια μελέτη που έκανε η Εθνική Τράπεζα, εάν δεν είχαν πάρθει τα μέτρα που πάρθηκαν, η ύφεση θα ήταν 14%. Αντί του 8,5%. Το επίσημο 8,5% θα έρθουμε και σε αυτό. Θυμηθείτε τι λέγαμε εμείς τον Μάρτιο πέρυσι με το μένουμε όρθιοι 1. Πάρτε μέτρα τώρα για να περιορίσετε το μέγεθος της ύφεσης. Και μας έλεγε όταν έρθει η ώρα θα δούμε βλέποντας και κάνοντας. Άρα λόγω των μέτρων που υποτιμπία στη δική μας και της κοινωνίας πήρε η κυβέρνηση, η ύφεση ήταν μόνο εντός εισαγωγικών 8,5%. Το 8,5% είναι τεράστιο, γι' αυτό λέω εντός εισαγωγικών. Εάν έπαιρνε και τα άλλα μέτρα που λέγαμε, η ύφεση ήταν χαμηλότερη. Οπότε άνοιγες μια. Τι ήταν τα μέτρα που λέγατε? Περισσότερα μέτρα, πιο έγκυρη στήριξη, κατανομή των μέτρων τέτοιου που να στηριχθεί το εισόδημα αυτών που πλήττονται, ούτως ώστε να συγκρατεί και η κατανάλωση. Όλα αυτά προτείναμε στο μένουμε όρθιοι 1 μέχρι μένουμε όρθιοι 2. Άρα θέλω να πω. Και η διαχείριση της πανδημίας δεν ήταν και καλύτερη. Η κυβέρνηση έχει ευθύνη. Ιδίως από τον Μάιο του 20 και μετά. Ό,τι είπε και ό,τι έκανε ήταν λάθος. Και για την πανδημία, ελέξτε τις συνεντεύξεις και τα διαγγέλματα του κ. Μητσοτάκη. Ό,τι πρόβλεψη έκανε, ότι σε λίγο ότι τελειώσαμε, είχε πει με τον κορονοϊό. Ότι το δεύτερο κύμα θα δούμε αν θα υπάρξει και μπορεί να μην είναι έντονο κλπ. Και φτάσαμε τον Οκτώβριο για να πάρει τα πρώτα μέτρα. Είμαστε η μόνη χώρα που είμαστε τόσους μήνες σε lockdown. Είμαστε η μόνη χώρα που με το στανιό έγιναν και αυτές τις λίγες μεθ που έγιναν. Και είμαστε ίσως η μόνη χώρα που ακόμα και τώρα η ενίσχυση του ΕΣΥ θεωρείται κάτι το αιρετικό. Δηλαδή το περιβόητο σχέδιο ανάκαμψης τώρα με τα 32 δις, ψάχνουμε να βρούμε κονδύλια για προσλήψη για το ΕΣΥ και δύσκολα βρίσκεις κάτι ψίχουλα. Επομένως υπάρχουν ευθύνες στην κυβέρνηση, όπως είπα, στο ότι
δεν εκτίμησε την κατάσταση έγκαιρα, δεν ακολούθησε μια πολιτική πρόληψης, δηλαδή βλέπω τι έρχεται και παίρνω μέτρα, αλλά ακολούθησε την πολιτική βλέποντας και κάνοντας, φτάσανε να μας πούνε ότι θα ήταν πεταμένα λεφτά εάν τότε κάνανε μεθ ή παίρνανε κόσμο στο ΕΣΥ. Και όλα αυτά δεν είναι μόνο λάθη, είναι και το θέμα της ικανότητας, είναι επιλογές. Δηλαδή όταν δεν πιστεύεις στα δημόσια έργα, όταν η ιδεολογία σου είναι λιγότερο κράτος και έρχεσαι να διαχειριστεί μια κρίση που απαιτεί κρατική παρέμβαση, ακριτή αναγνώριση τη σημασία του. Πράγμα που συμβαίνει σε όλο το παγκόσμιο κλίμα, ακόμα και σε μεγάλε πολιτείε. Μαμούφ προγράμματα να κάνει. 2-3 εκατομμύρια έχουν ψηφίσει σε μεγάλε πολιτείε. Βέβαια. Άρα το Συνταγματικό είναι δέσμια των αντιλήψεών τη, είναι μια κατάλληλη κυβέρνηση για αυτέ τι συνθήκε. Πώ να το πω. Δεν μπορεί να κατανοήσει το βάθο των προβλημάτων και το τι πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε, Νίτα, μια και το αναφέρετε για το ύψο τη ύφεση. Υπάρχει ένα ζήτημα Greek Statistics, δηλαδή η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, τοποθέτησε την ύφεση του 2020 μόλις το 8,2, διαψεύδοντας και το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, που πριν τρεις μήνες, το Δεκέμβριο, προέβλεπε ύφεση 10,5. Επίσης εμφάνισε την ανεργία να έχει πτώσει. Στην αρχή προέβλεπε 0. Σωστά. Ακριβώς. Και τελικά το έβαλε 10,5, η Ελστάτ το έβαλε στο 8, το κατέβασε ακόμα παρακάτω. Και βέβαια για την ανεργία, το οποίο βγάζει μάτια. Μίλησε ότι έχουμε μείωση της ανεργίας σε σχέση με το 2019, που τότε η οικονομία λειτουργούσε κανονικά. Τι συμβαίνει με την Ελλάδα? Το σοβαρό είναι με την ανεργία. Το σοβαρό είναι με την ανεργία, διότι συμβαίνει το εξής. Τα στοιχεία τα πλήρη δείχνουν ένα πολύ αρνητικό φαινόμενο. Δεν δείχνουν αύξηση ανεργίας, διότι ο κόσμος είναι σε αναστολή συμβάσεων. Αυτός δεν καταγράφεται ανεργός. Δεύτερο, όμως, δείχνουν μείωση του οικονομικά ανεργού πληθυσμού. Ακριβώς. Δηλαδή, μειώνονται αυτοί οι οποίοι ελπίζουν σε δουλειά. Μπράβο. Αυτοί λοιπόν πια δηλώνουν δεν ψάχνουν για δουλειά. Και μειώνεται έτσι τεχνικά δεν το. Είναι ανεργός. Άρα εμφανίζεται η ανεργία χαμηλή. Δυστυχώς η ανεργία, και με αυτά τα στοιχεία βέβαια είναι ψηλή, θα φανεί περισσότερο όταν αρθούν τα έκτακτα μέτρα. Και δεν πάβουμε να είμαστε η χώρα δυστυχώς με τη μεγαλύτερη ανεργία σε όλη την Ευρώπη και στην ύφεση. Αν αφήσουμε ύφεση μνημονίων και ύφεση τώρα, είμαστε στην πρώτη σημεία. Επομένως, έχουμε μπροστά μας ένα γολγοθά. Ξέρω ότι δεν είναι σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε. Το θέμα είναι η ελπίδα, το ευχάριστο, ας πούμε. Αλλά πρέπει να ξέρουμε πού είμαστε. Λοιπόν, είμαστε ένα γολγοθά μπροστά. Βεβαίως, σήμερα υπάρχουν δυνατότητες που δεν υπήρχαν πριν. Το ότι μπορείς και δανείζεσαι χάρη στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με σχεδόν μηδενικά επιτόκια ως κράτος. Το ότι έχεις αυτούς τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης του Ευρωπαϊκού και το ΕΣΠΑ, το ότι έχεις μια οικονομία, την είχαμε φέρει την οικονομία σε ένα σημείο, ας πούμε, ανάκαμψης, το ότι είχες ένα μαξιλάρι και έχεις ένα μαξιλάρι, δεν ξέρω τώρα που έχει φτάσει βέβαια, να στηριχτείς, όλα αυτά ήταν θετικά στοιχεία έναντι της κατάστασης που βρήκαμε. Η κυβέρνηση παρουσίασε το σχέδιο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την κατανομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους όπως προαναφέρεται 32 δισεκατομμύρια. Πέστε μου, ποια είναι η γνώμη σας για το σχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση? Καταρχήν, η δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης από την Ευρώπη, ανάκαμψης και ανθεκτικότητα, που λένε, ήταν θετικό βήμα. Διότι έγινε ο δανεισμός, οι πόροι αυτοί έγιναν με ευρωομόλογα. Θυμάστε εδώ τον όρο, όταν το λέγαμε παλιά, φαινόταν μια έτσι αίρεση. Που σημαίνει δεν δανείζεται τελικά η χώρα χωριστά. Δανείζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτό είναι θετικό. Όμως από τότε που έγινε το πρόγραμμα αυτό, τα πράγματα έχουν χειροτερέψει σε όλη την Ευρώπη. Άρα... Και νομίζω ότι πηγαίνει και δεν προχωράει και έχουν αντιδράσει. Έχουν προσφύγει και στο γερμανικό. Ακριβώς, είναι χοντράδε δηλαδή γίνονται. Είναι και εκεί μια καθυστέρηση. Βασικά λοιπόν θέλω να πω ότι το μέγεθος του πια αμφισβητείται. Ακριβώς. Από εμάς, από τον κύριο Ντράγκη, από τον κύριο Μακρόν κλπ. Και αν το συγκρίνουμε το σχέδιο Biden, είναι πάρα πολύ μικρό. Άρα πρέπει να το αξιοποιήσουμε, διότι είναι πολύτιμο το οποίο υπάρχει, αλλά υπάρχει ένα θέμα επάρκειας πόρων για όλη την Ευρώπη και για μας. Τώρα, το δεύτερο είναι ότι το σχέδιο αυτό σχεδιάστηκε ως ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα για τις χώρες. Δηλαδή, υποθέτει το σχέδιο αυτό το ευρωπαϊκό ότι κάθε χώρα έχει το δικό της εθνικό σχέδιο ανάκαμψης, το οποίο φροντίζει για τις ειδικές μορφές που πήρε η κρίση στην κάθε χώρα. Σε εμάς, ας πούμε, έχουμε πολιτισμό, έχουμε εστίαση, έχουμε λιανικό εμπόριο, έχουμε μεταφορές, έχουμε τουρισμό. Η Γερμανία δεν τα έχει αυτά στο βαθμό που τα έχουμε εμείς.
Άρα είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο. Αυτό λοιπόν που κάνει εδώ η κυβέρνηση είναι, θα αποδειχθεί πολύ επικίνδυνο στο μέλλον. Χρησιμοποιεί αυτό ως προκάλημα για να μην κάνει δικό της πρόγραμμα. Δηλαδή κανονικά εδώ έπρεπε να έχουμε ένα σχέδιο ανάκαμψης και στήριξη αυτών των κλάδων ιδιαίτερα που επλήγησαν, λιανικού εμπόριο, εστίαση, πολιτισμός, τουρισμός, μεταφορές, και να έρθει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα να καλύψουμε τα κενά μας σε πιο μακροπρόθεσμα έργα, όπως είναι η πράσινη μετάβαση που είναι πιο πολύ σοβαρή, όπως είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, όπως είναι η κοινωνική συνοχή που η κυβέρνηση την αγνοεί εντελώς, δηλαδή κοινωνικό κράτος. Η κυβέρνηση λοιπόν παίρνει αυτό το σχέδιο, είναι σαν το κερασάκι χωρίς τούρτα. Δηλαδή δεν υπάρχει από κάτω η βάση. Γι' αυτό και ο κόσμος, όπως είπαμε και στις ανακοινώσεις με σωστά ο ΣΥΡΙΖΑ, αφήνει απ' έξω ο μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Το τρίτο είναι ότι δεν είναι σχέδιο, δεν είναι πρόγραμμα αυτό, είναι μια λίστα έργων. Μια λίστα έργων. Χρήσιμο τα περισσότερα, ετεροβαρύς η κατανομή τους όμως. Γι' αυτό και βλέπετε το αποτέλεσμα τελικά ποιο είναι, κατά τον κύριο Μητσοτάκη, όχι το δικό μας. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης θα δημιουργηθούν σε εξαετία 180.000 θέσεις εργασίας. Να δούμε αν δημιουργηθούν και αυτές. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, 15-19 δημιουργήσαμε 370.000 θέσεις εργασίας. Εμείς είχαμε ετοιμάσει τη δική μας πρόταση. Με βάση λοιπόν τη δική μας πρόταση και ένα άλλο μείγμα, τα ίδια λεφτά, με μια άλλη κατανομή αν έκανες, εκτιμούσαμε ότι μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας και πολύ σημαντικότερη επίδραση στο, δεν θα πω ΑΕΠ, στην εγχώρια προστέμενη αξία. Το κλειδί για να αξιολογήσουμε αυτό το πρόγραμμα δεν είναι αν θα αυξήσει το ΑΕΠ 2 μονάδες, 3 μονάδες, 5 μονάδες, αλλά αν όλα αυτά τα υλικά που θα αγοραστούν για να κάνουμε τις ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά, τα ηλεκτροκίνηση κλπ. Αν όλα αυτά γίνουν εισαγωγές, το αποτέλεσμα δυστυχώς θα είναι αμφίσιμο. Θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στην οικονομία, αλλά θα έχουμε αύξηση του ελλείμματος του ισχυρού πληρωμών. Άρα για μας βασικό κριτήριο θα ήταν, στο δικό μας σχεδιασμό και ήταν, η αύξηση της προστέμενης αξίας και η μείωση των ισοτήτων. Αυτά τα δύο. Και το τρίτο σημαντικό έλλειμμα που έχει αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης, δεν υπήρξε διάλογος. Δεν υπήρξε διαβούλευση. Ούτε με κοινωνικούς φορείς που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Είναι δυνατόν να μην γίνεται διάλογος για έργα και για μεταρρυθμίσεις και για αλλαγές και για πολιτικές, οι οποίες δεσμεύουν τη χώρα για μία εξαετία? Πού ξέρει η κυβέρνηση αυτή αν θα είναι το 2025-26 κυβέρνηση? Πίσω από αυτό λοιπόν κρύβεται ένα τέχνασμα και με αυτό θα ολοκληρώσω την τοποθέτηση αυτή. Η κυβέρνηση θέλει να κάνει το εξής: να εντάξει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεις αρνητικού, μνημονιακού τύπου, όπως εργασιακά. Θέλει να διαλύσει πλήρως τον εργασιακό νόμο του 1982, το τελευταίο έτσι υπόλοιμα της πρώτης τετραετίας του ΠΑΣΟΚ τότε, που ήταν σημαντικός νόμος, να τον διαλύσει, να βάλει δηλαδή μέσα στο πακέτο αυτό και την διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων, αυτό να θεωρηθεί μετά ορόσημο και μια νέα κυβέρνηση να μην μπορεί να αλλάξει αυτό το νόμο, διότι θα κινδυνεύει να χάσει λεφτά. Αυτό θα είναι ένα αντιδημοκρατικό, νομίζω, τερατούργημα και ελπίζω και τα άλλα κόμματα που δεν έχω δει έτσι, εδώ για τον κύριο Βαρουφάκη, στάδιον δόξη λαμπρών, που λέγαμε πριν, αλλά και το ΚΙΝΑΛ και όλα τα κόμματα, το ΚΚΕ, ας πούμε, να γίνουν από τώρα, από κοινού ενέργειες, να αποτρέψουμε αυτό το οποίο πάει να γίνει. Δηλαδή να δεσμευτεί η χώρα για μια εξαετία για πράγματα για τα οποία δεν θα υπάρχει κάποια ευρύτερη συνένεση. Ούτε της κοινωνίας, ούτε των πολιτικών δυνάμεων. Θεωρείτε, εν κατακλείδη, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επεξεργασμένο πρόγραμμα? Γιατί είναι δημόσια σας κατηγορία ότι κάνετε στήρα αντιπολίτευση και λέτε όχι σε όλα. Όχι, αυτό είναι, εντάξει, είναι το επικοινωνιακό τέχνισμα της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς είχαμε πρόγραμμα δημορφωμένο, ήδη από τον Νοέμβριο κλπ. Πρέπει να πω ότι είχαμε και ένα σχεδιασμό να το επικοινωνήσουμε τις οργανώσεις. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση του κορονοϊού και του lockdown έχει δυσκολέψει τα πράγματα, κατά ψέματα, στο πω έτσι. Δημιουργεί και αδράνειες. Γι' αυτό νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά που πήρε αυτή την απόφαση να προχωρήσει σε νομαρχιακές διασκέψεις, να δώσουμε στη δημοσιότητα το ευρύτερο σχέδιο το οποίο προέκυψε από την Επιτροπή Σαθάκη, αποδείχθηκαν σωστές αποφάσεις αυτές.
Το κόμμα πρέπει να είναι σε κίνηση, υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Σε κίνηση, σε εγρήγορση και να είναι μάχημο. Και αποδείχθηκε ότι τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις δυσκολίες, ακόμα και τεχνικού τύπου δυσκολίες, δεν ξέρουν όλοι οι άνθρωποι να χειρίζονται αυτά τα μέσα, εγώ είδα να ενδιαφέρον των μελών του ΣΥΡΙΖΑ και μια αγωνία, θα έλεγα, και για το μέλλον και την προληπτική του. Διότι εμείς θέλουμε να είμαστε μια αριστερά και της διακυβέρνησης και των κοινωνικών αγώνων. Δεν έχουμε ή στη μέση ή το ένα ή το άλλο. Ναι, αυτή κομματικά, όλη αυτή η διαδικασία, η κομματική διαδικασία, πού θα καταλήξει, σε ποιο σώμα. Εμείς πιστεύουμε στο κοινωνικό διάλογο. Ακόμα και ως κυβέρνηση, κάναμε 15 περιφερειακά συνέδρια πριν καταλήξουμε στη δική μας στρατηγική. Άρα, η στόχευση είναι να συντηθεί στις οργανώσεις, να ανοίξουμε ένα διάλογο με την κοινωνία για αυτό το ευρύτερο πρόγραμμα που έχουμε εδώ στη δημοσιότητα και να καταλήξουν και να εγκριθούν όλα αυτά, να τεθούμε στην κρίση ενός ευρύτερου σώματος. Δεν μπορούμε να κάνουμε συνέδριο αυτή τη στιγμή, όμως υπάρχει ο σχεδιασμός να έχει μια ευρεία συνδιάσκεψη, όπως την ονομάσουμε, που ακριβώς να έχουμε την ευκαιρία να γίνουν αυτά όλα συλλογικές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και η βάση για μια νέα μετά περαιτέρω αναβάθμιση και διεύρυνσή του. Κύριε Δραγασάκη, εκ μέρους του Left.gr, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που παρακολουθήσατε. Και εγώ ευχαριστώ και χάρηκα που δόθηκε αυτή η δυνατότητα να πούμε αυτά που είπαμε. Να είστε καλά.